Βιολογία πρώτης γυμνασίου. Ενότητα 1,2. Πρώτη ερώτηση. Για ποιο λόγο το κύτταρο χαρακτηρίζεται ως η βασική μονάδα της ζωής. Το κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα που μπορεί να τρέφεται, να αναπνέει, να αναπαράγεται, να αποβάλλει τις άχρηστες ουσίες και τα λοιπά, να εμφανίζει δηλαδή τα χαρακτηριστικά της ζωής. Για το λόγο αυτό, το κύτταρο των οργανισμών χαρακτηρίζεται ως η βασική μονάδα της ζωής. Δεύτερη ερώτηση. Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται μονοκύταροι και ποιοι πολυκύταροι. Μονοκύταροι ονομάζονται οι οργανισμοί οι οποίοι αποτελούνται από ένα μόνο κύταρο. Οι οργανισμοί αυτοί είναι ορατοί μόνο με τη βοήθεια μικροσκοπίου. Η αμοιβάδα είναι μονοκύταρο οργανισμό. Οι οργανισμοί αυτοί είναι ορατοί μόνο με το μικροσκόπιο. Πολικοίταροι ονομάζονται οι οργανισμοί οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα του ενό κύτταρα. Τρίτη ερώτηση. Ποια κύτταρα ονομάζονται ευκαριωτικά και ποια προκαριωτικά. Ευκαριωτικά ονομάζονται τα κύτταρα που διαθέτουν πυρήνα, όπω τα φυτικά και τα ζωικά κύτταρα. Προκαριωτικά ονομάζονται τα κύτταρα που δεν διαθέτουν πυρήνα, για παράδειγμα τα βακτήρια. Τέταρτη ερώτηση. Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν όλα τα ευκαριωτικά κύτταρα, ζωικά και φυτικά, τα κοινά χαρακτηριστικά των ευκαριωτικών κυτάρων είναι ότι διαθέτουν. Α. Πλασματική μεμβράνη, είναι μια μεμβράνη που περικλείει το κύτταρο ξεχωρίζει το κύτταρο από το περιβάλλον του και ελέγχει την είσοδο και την έξοδο ουσιών προ και από το κύτταρο. Β. Πυρήνα, εκεί βρίσκεται το γενετικό υλικό, DNA, στο οποίο είναι αποθηκευμένε οι πληροφορίε που ρυθμίζουν τη δομή και τι λειτουργίε των κυτάρων. Γ. Κυταρόπλασμα, είναι μια ζελατινόδη μάζα που βρίσκεται στο εσωτερικό του κυτάρου. Δ. Μητοχόνδρια, παράγουν ενέργεια για τι ανάγκε του κυτάρου και σχετίζονται με την αναπνοή. Πέμπτη ερώτηση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν μόνο τα φυτικά κύτταρα και όχι τα ζωικά. Τα φυτικά κύτταρα, εκτό από πυρήνα, κυταρόπλασμα, μυτοχόνδρια, διαθέτουν. Α. Κυταρικό τείχομα, είναι ένα περίβλημα που υπάρχει έξω από την πλασματική μεμβράνη των φυτικών κυτάρων. Αποτελείται κυρίω από μια ουσία που ονομάζεται κυταρίνη. Το κυταρικό τείχομα προσφέρει στήριξη στο κύτταρο. Β. Χλωροπλάστε, είναι οργανίδια όπου γίνεται η διαδικασία τη φωτοσύνθεση. Συγκεκριμένα βρίσκονται στα κύτταρα των πράσινων τμήματων του φυτού. Οι χλωροπλάστε περιέχουν μια πράσινη ουσία, τη χλωροφύλη, που δεσμεύει την ηλιακή ενέργεια κατά τη φωτοσύνθεση. Γάμα, χυμοτόπια, οργανίδια που αποθηκεύουν νερό, άλατα και άλλε ουσίε. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασε μαζί μα, θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έω τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντα.